Μαλάκι, στο Ράδιο Νικόλαο σήμερα, οργασμός γεύσεων, πάρα πολλοί κόσμος, γιορτή τουρισμού, γιορτή φαγητού. Τι μαγειρεύετε με τα παιδιά της Παιδόπολης σήμερα? Σήμερα φτιάξαμε, ο κύριος Ευαγγέλου από τη Θεσσαλονίκη έφτιαξε μυδοπίλαφο και εγώ έκανα μια καινούρια άποψη στις χιλοπίτες με ξινομιζήθρα κριτικά, λεμόνι, ξύσμα λεμονιού και άνηθο, άσπρες, χωρίς ντομάτα καθόλου. Στηρίζουμε πάντα ελληνικό φαγητό και ελληνική κουζίνα, σωστά? Προσέξτε, δεν πρέπει να είμαστε φανατικοί πουθενά και σε τίποτα. Και οι έξω από την Ελλάδα έχουν καλή κουζίνα και στην Ελλάδα έχουμε καλή κουζίνα, αλλά νομίζω ότι όποιος τουρίστας έρχεται στην Κρήτη θέλει να γευτεί την κριτική κουζίνα καταρχήν. Ποια είναι η εικόνα του Λέω Μαλάκη από αυτό που βλέπει εδώ πέρα σήμερα? Κοίταξε, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα τραπέζι που ξεπερνάει τα 150 με 200 μέτρα, έχει 50 διαφορετικές κουζίνες, έχει 15 εινοπία, έχει τοπική παραγωγή. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πετυχημένη οργάνωση. Νομίζω ότι απευθύνεται και στον τόπιο πληθυσμό, δίνοντάς του κουράγιο για το μέλλον, και παράλληλα όσοι τουρίστες είναι εδώ πέρα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τοπικές συνταγές πολύ καλοφτιαγμένες από σπουδαίους μάγειρες που είναι εδώ πέρα μαζί μας. Τα παιδιά της Παιδόπολης σας βοήθησαν να μαγειρέψετε σήμερα? Βέβαια, βέβαια. Ο σκοπός ήταν να εμπλακούν στη μαγειρική και ενεπλάκησαν και ήταν και πολύ αποτελεσματικά. Βάζετε καλό βαθμό σαν μάγειρες. Όλοι μπορούμε να μαγειρέψουμε. Αυτοί και κυρίως οι άντρες που δεν το καταδέχονται, άμα τους τύχει η ευκαιρία, θα μαγειρέψουν καλά. Άρα θα σας ξαναδούμε και τα επόμενα χρόνια ξανά εδώ στο μέρη μας. Να έχουμε υγεία και να γίνεται η οργάνωση και πάντα θα είμαστε στο πλευρό του, εδώ της οργάνωσης.